πρωθυπουργό. Έχουν φτάσει στο Βυζαντινό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, απειροελάχιστη απόσταση έτσι κι αλλιώς. Κατευθύνονται προς το εσωτερικό. Όταν έχουμε τον Κώστα Κωνσταντόπουλο θα τον ακούσουμε, παρακολουθούμε την εικόνα. Κώστα, σε ακούμε. Λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποδέχτηκε στην είσοδο του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν μαζί και η κυρία Δελαπόρτα, η οποία είναι η διευθύντρια του μουσείου. Πρέπει να σου πω ότι εδώ είναι και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης. Είδαμε μεταξύ άλλων τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Νίκο Παπά. Είδαμε τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, τον κύριο Ευάγγελο Αποστόλου, την Άρενα Κουκουρά, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, Υπουργό Περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο προάβλιο χώρο του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου και κατευθύνονται στην είσοδο έτσι ώστε να περιηγηθούν στις μόνιμες εκθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα περιηγηθούν μόνο στη μόνιμη έκθεση, στις μόνιμες εκθέσεις και ότι σε άλλες δύο περιοδικές θα ξεναγηθεί από τους από την κυρία Δελαπόρτα, λοιπόν, ο πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας, ο κύριος Πούτιν. Ενώ πρέπει να σου πω ότι δεν θα επισκεφθεί αυτή τη στιγμή τις δύο θέσεις που υπάρχουν για την Αρμενία Ηλία και η άλλη για τα προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων. Στο τέλος της περιοδίας και της ενάγκησής του εδώ στο Βυζαντινό Μουσείο, ο Ρώσος πρόεδρος θα δει την εικόνα του Αντρέη Ρουμπλιόφ, η οποία έχει τον διάσημο αγιογράφο της Ρωσίας, η οποία έχει γίνει το 1428. Κώστα, δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποιες ομιλίες εκεί. Δεν ξέρω, επειδή έχει πάει πίσω το πρόγραμμα, επειδή έχει περάσει η ώρα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να έχουμε κάποιες ομιλίες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι πληροφορίες δικές σου. Ο αρχικός σχεδιασμός, είναι πολύ σωστά που το επισημαίνεις, ήταν να υπάρχει μια προσπόνηση από την διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου και μια αντιφώνηση από τον Ρώσο πρόεδρο. Μένει να δούμε αν θα τηρηθεί και αυτό το σημείο του προγράμματος, διότι είναι γνωστό ότι έχει πάει πίσω όλη η επίσκεψη του Ρώσου πρόεδρου. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να γίνεται ξενάγηση μέσα στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου. Δεν είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ότι κατορθώνω και βλέπω, διότι όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν και υπάρχει κόσμος, είναι δύσκολη η οπτική επαφή σε κάποια σημεία. Είναι απόλυτα φυσικό να υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας. Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως ο Ρώσος πρόεδρος από ότι κατορθώνω και βλέπω για τα εκθέματα του Βυζαντινού Μουσείου. Δίπλα του έχει πάντοτε τον Έλληνα πρωθυπουργό και την κυρία Δελαπόρτα, η οποία του εξηγεί τα εκθέματα αυτά, τον ξεναγεί στον Ελεχό. Φαντάζομαι είναι επιλεγμένα, και δεν ξέρω αν μπορείς να με βοηθήσεις και σε αυτό, τα εκθέματα στα οποία θα σταθεί μπροστά και προσεγγισμένα συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που βλέπω και αυτή τη στιγμή είναι ότι δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Ρώσος πρόεδρος για τις πληροφορίες και για τα εκθέματα τα οποία του δείχνει η κυρία Δελαπόρτα. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, το πρόγραμμα έχει πάει γενικότερα πίσω. Κατεβαίνουμε και δεύτερο όροφο, πρέπει να σου πω, για όπου υπάρχουν σημαντικότατα πολιτισμικά στοιχεία και εκθέματα τα οποία πρέπει να τα δουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες, εγώ θα σου πρόσθετα σε αυτό το σημείο. Το ενδιαφέρον πάντως είναι έκδηλο το οποίο δείχνει ο κύριος Πούτιν και τα εκθέματα τα οποία υπάρχουν. Το πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έχει πάει σε γενικές γραμμές πίσω και αρκετά πίσω σε σχέση με τους αρχικούς χρόνους που είχαν γνωστοποιηθεί για τις συναντήσεις και τις επισκέψεις που θα είχε ο Ρώσος πρόεδρος. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να κρατήσει περισσότερο σε διάρκεια τις συναντήσεις, στις οποίες προφανώς και έδωσε ιδιαίτερο βάρος. Δεν ξέρω ποιο είναι το σημείο αυτό στο οποίο έχει σταθεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά και είναι το πρώτο σημείο στον οποίο τον βλέπω να θέτει και ερωτήσεις. Έχουμε φυσικό ήχο. Και έχει και από την πίσω πλευρά, ζωγραφική, γιατί τις έβγαζαν στις λιτανίες.
У нее также есть изображение и на оборотной стороне, потому что она использовалась в прекрасных ходах. Όπως οι πάρα πολύ ωραίοι πίνακες του Ρέφιου που έχετε με τις λιτανίες. Ну, вы, наверное, знаете, на картинах художника Репина изображают такие крестные ходы. Ούτε εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, διότι δεν μπόρεσα να ακούσω ακριβώς τι που εξήγησε η κυρία Δελαπόρτα. Πάντως, πραγματικά, και η εικόνα είναι χίλιες λέξεις, δείχνει το ενδιαφέρον του Ρώσου Προέδρου για τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Αυτό που έλεγα λοιπόν νωρίτερα, δεν κατάφερα να ακούσω ποιο ήταν το έκθεμα για το οποίο έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά από την κυρία Δελαπόρτα και για το οποίο υπήρξε και ερώτηση από τον κύριο Πούτιν προς αυτήν. Αυτό που έλεγα νωρίτερα ήταν ότι το ότι πήγε πίσω το πρόγραμμα δεν τον εμπόδισε τον ίδιο να κρατήσει περισσότερο τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τη συζήτηση των θεμάτων. Μισή ώρα ήταν προγραμματισμένη, μία ώρα και 45 λεπτά είχε συνολική διάρκεια και γι' αυτό φτάσαμε αυτή την προχωρημένη ώρα να διεξάγεται η επίσκεψη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Να ακούσουμε το φυσικό ήχο και πάλι αν τον έχουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι διαφορετική η τεχνοτροπία. Είναι Βυζαντινά, αυτό είναι 11ο αιώνα. Και το τσιρκό. 11ο αιώνα. Το πάνω στο οποίο μπορώ να καταφέρω εγώ, βλέποντα την εικόνα όπως είναι και οι τηλεθεατές από το monitor, είναι μια γενικότερη παρουσίαση των εκθεμάτων και κάποια ιδιαίτερα αναφορά σε συγκεκριμένα προεπιλεγμένα εκθέματα από την κυρία Δελαπόρτα. Δεν το έχω, Τρεις τάσεις με επιφύλαξη το λέω αυτό, αλλά και οι τρεις τάσεις, αν έχω καταλάβει καλά, από το λίγο που κατάφερα, όπως και οι τηλεθεατές, να δούμε από την εικόνα που καταφέρνει να πιάσει η κάμερα υπό τις συνθήκες αυτές, ακολουθώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Ρώσο Πρόεδρο στην ξενάγη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, και τα τρία εκθέματα στα οποία στάθηκε για περισσότερο χρόνο και υπήρξε μία επεξήγηση μεγαλύτερη από ό,τι σε όλα τα υπόλοιπα, είναι εκθέματα εκκλησιαστικά, κάποιες εικόνες διαφορετικών εποχών. Είναι το σκουμπότυρο, ο πίσκος,
Είναι δύο Ευαγγέλια. Εκπείρας πάντως αυτό που μπορώ να σας μεταδώσω είναι ότι κάτω από τις συνθήκες τις οποίες βλέπουμε σε έναν χώρο ιδιαίτερα περιορισμένο, το να καταφέρεις να μεταδώσεις την εικόνα και να έχεις και τον ήχο, το φυσικό ήχο από τους διαλόγους, αποτελεί ένα εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο. Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν εξ αρχής το εγχείρημα για να μεταδοθεί η εικόνα από αυτόν τον χώρο, κάτι το οποίο η ΕΡΤ το έχει καταφέρει και έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή πετύχει να παρακολουθούμε την εικόνα συνολικά της ξενάγησης του Ρώσου Προέδρου από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την κυρία Δέλα Πόρτα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Λογικό στο μεγαλύτερο χρόνο να βλέπουμε τους άνδρες ασφάλειας του Ρώσου Προέδρου οι οποίοι προηγούνται. Και ο Κώστας Κωνσταντόπουλος, τον είδαμε, δεν ξέρω αν θέλεις Κώστα. Ναι, αν με ακούς, θέλω να σου πω. Ακούμε, σε είδαμε κιόλας, οφείλω να σου πω. Έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια γεωγραφία, στην γεωγραφία Γλυκοφυλούσα, η οποία θα εκτεθεί σε λίγο χρονικό διάστημα στο Ερμητάζ, σήμερα με τις πληροφορίες τις οποίες πήραμε την τελευταία στιγμή. Ήταν ένα από τα τρία εκθέματα τα οποία, όπως είπε σήμερα και εσύ πολύ σωστά, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στάθηκε για αρκετή ώρα. Ο Ρώσος Πρόεδρος, εγώ θέλω να επισημάνω και ένα ακόμα γεγονός, ότι είπα πριν λίγο ότι υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας δίπλα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Ρωσικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό και δίπλα στον Ρώσο Πρόεδρο μας επιτρέπουν να κάνουμε τη δουλειά μας και να πλησιάσουμε για να μπορέσουμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει στον ημιόρο, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του μουσείου. Υπάρχει ένα πόντιουμ το οποίο έχει στηθεί, είναι μπροστά από την εικόνα της ανάληψης του Ιησού, που χρονολογείται, όπως είπαμε και νωρίτερα, το 1428 και την έχει δημιουργήσει ο Ανδρέι Διουπλιόφ. Εκεί θα γίνει η προσφώνηση, πιστεύω ότι έχετε οπτική επαφή, της κυρίας Δέλα Πόρτα, τόσο στον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και στον υψηλό επισκέπτη της χώρας μας, τον Πρόεδρο της Ρωσικής Δημοκρατίας. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε την εικόνα της παρουσίασης, της εικόνας της οποίας μας ανέφερες, αν θέλεις το επαναλαμβάνεις. Ή ακούμε το φυσικό ήχο. Δεν υπάρχει φυσικός ήχος, Κώστα. Λοιπόν, η εικόνα στην οποία είναι αυτή τη στιγμή και έχετε επαφή είναι η εικόνα η οποία έχει χρονολογείται από το 1428 του Αντρέι Ρουμπλιόφ, το μαθητή του Θεοφάνη του Έλληνα, πρέπει να το σημειώσουμε. Μία τελεία νομίζω κάπου εδώ να ακούσουμε την κυρία Δέλα Πόρτα. Κύριε Πρόεδρε της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κύριε Βλαδίμιρε Πούτιν. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ. Уважаемый господин премьер-министр. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Музей византийского и христианского искусства. Και εγώ προσωπικά. И я лично. Έχουμε απόψε την ξεχωριστή τιμή. Нам предоставила сегодня уникальная честь. Να σας υποδεχόμαστε вас, για να εγγενιάσετε με την παρουσία σας своим присутствием вы открыли, την έκθεση της εικόνος «Η Ανάληψη» выставку «Икону и Вознесение» από τα κορυφαία έργα του ζωγράφου одно из лучших произведений живописца Αγίου Ανδρέη Ρουμπλιόφ святого Андрея Рублева που η Πινακοθήκη Τρετιάκοφ, которую Τρετιάκοφская галерея απέστειλε στο Βυζαντινό Μουσείο
отправила в музей византийского и христианского искусства. Ως πρόδρομο έργο, как экспонат предвестник των εκθέσεων που θα ακολουθήσουν, выставок, которые последуют в будущем, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, в рамках культурных мероприятий, του αφιερωματικού έτους Ρωσία-Ελλάς, перекрестного года Россия-Греция. Παρακαλώ τον εξοχότατο κύριο Πρωθυπουργό να λάβει το λόγο στο βήμα. Σας ευχαριστώ. Я прошу уважаемого господина премьер-министра выступить с кратким словом. Το έτος που διανύουμε, το 2016, είναι το αφιερωματικό έτος Ρωσίας-Ελλάδας. 2016 год, текущий год, это прекрасный год России и Греции. Στην Ελλάδα είναι αφιερωμένο στη Ρωσία, όπως και στη Ρωσία είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα. Это означает, что в Греции посвящен России и в России посвящен Греции. Αυτή η κοινή μας πρωτοβουλία αποβλέπει να υπογραμμίσει τους ισχυρούς δεσμούς που μας ενώνουν, να ανανεώσει την επαφή ανάμεσα στους λαούς μας, στις κοινωνίες μας και να διευρύνει τις σχέσεις μας σε αυτό το πρόσφορο έδαφος. Вот это общая наша инициатива намерена на укрепление наших взаимосвязей и на возобновление нашего взаимодействия, которое длится уже много веков. Ένας από τους βασικούς μας στόχους ήταν να αναδείξουμε τις κοινές μας ρίζες, τις κοινές εκείνες αναφορές που συνιστούν τα θεμέλια της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς. Основной нашей целью являлось выявление наших общих корней, того фундамента, на котором стоит наше культурное и духовное наследие. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι εγκαινιάζουμε σήμερα με τη δική σας παρουσία, κύριε Πρόεδρε, ένα τόσο σημαντικό και τόσο συμβολικό έργο, ένα τόσο συμβολικό έκθεμα στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας. Не случайно, следовательно, уважаемый господин президент, что открываем здесь при вашем присутствии столь важный экспонат, столь важное событие для нашего музея. Ο μοναδικός Андрей Рублев, μαθητής και συνεργάτης του Θεοφάνη στην Κωνσταντινούπολη, μετουσίωσε την βυζαντινή αγιογραφική παράδοση προσδίδοντας της γνήσια ρωσική ταυτότητα και πνευματικότητα, επιστρέφοντας πολλαπλάσια τα δώρα που έλαβε από το Βυζάντιο. Выдающийся творец, художник и ученик Θεοφάνησα предал этому искусству особый российский дух, μοντιφιτσίροβαλ ή ατκρίλησε λίγο τραδίτσιο. Δίκαια λοιπόν θεωρείται η πηγή της μακράς συνεισφοράς της ρωσικής τέχνης στον ευρωπαϊκό πολιτισμό που συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Справедливо таким образом считается началом, истоком российской культуры и вклада российской культуры в мировой цивилизации, который продолжается до сих пор. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην Ελλάδα με την ευκαιρία του έτους 2016 ένα ρωσικό εθνικό θησαυρό που σχεδόν ποτέ δεν βγαίνει από τη χώρα. Поэтому для нас особая радость и честь в этом году, в 16-м году, принимать здесь и представлять национальное наследие очень важного значения, которое никогда фактически не покидало границы Российской Федерации. Και μαζί με την κόρη της Ακρόπολης, που ήδη βρίσκεται στη Ρωσία, αποτελούν τεκμήριο της σημασίας που δίνουμε στην φιλία που ενώνει τους λαούς μας. И вместе с представлением скульптуры кори Акрополя, которая сегодня находится в России, символизирует именно то значение, которое придаем нашей общей культуре. Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι η συνεργασία φορέων και μουσείων στις χώρες μας που έκανε πράξη το παρόν σημαντικό πολιτιστικό γεγονός πλαισιώνει την ανταλλαγή εκθέσεων και με δράσεις που αφορούν την ανταλλαγή εμπειρίας, την έρευνα
και στην καινοτόμο τεχνολογία συντήρησης εικόνων. Για το ζεντάξει αδμήτη στο έτανα σε σατρούντσιστο, μέσα να σε μουζέμι, включая за в общих рамках нашего обмена и сотрудничества, обмена деятельностью в исследовательской отрасли, в применении инновационных исследовательских и восстановительных, реставрационных технологий в музейном деле. Και αυτό είναι ένα δείγμα της πολυδιάστατης δυναμικής που προσπαθούμε να αναπτύξουμε με το πρόγραμμα του κοινού αφιερωματικού έτους το 2016. И это один показатель многовекторного направления нашего сотрудничества, которое мы стараемся продвигать в рамках 2016 года. Εγκαινιάζοντας λοιπόν σήμερα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του φίλου Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαδίμιρου Πούτιν, το σημαντικό τούτο πρόδρομο έκθεμα, έχουμε την ευκαιρία να τονίσουμε μαζί το αμοιβαίο ενδιαφέρον μας για την ενίσχυση των δεσμών και της φιλίας που ενώνουν τους λαούς μας στα βάθη των αιώνων. Открывая таким образом в рамках этой выставки и в рамках вашего визита как друга Греции, господин президент, открывая выставку этого экспоната, мы хотим показать взаимный интерес для укрепления наших связей и дружбы, многовековой дружбы между нашими народами. Και να εκφράσουμε βεβαίως τη δέσμευση, αλλά και τη βεβαιότητα, ότι αυτοί οι δεσμοί όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά και θα ενισχυθούν στο άμεσο μέλλον. И взять обязательства и выражать также уверенность в том, что эти связи будут продолжаться также в будущем. Ευχαριστώ πολύ. Благодарю вас. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, агапиты, кириешки, кирия. Для меня большое удовольствие и честь присутствовать при открытии уникальной выставки одного шедевра иконы Вознесения Господня из собраний Государственной Третьяковской галереи Москвы. Για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να παρουσιαστώ στα εγγένεια της έκθεσης ενός μοναδικού αριστουργήματος της εικόνας ανάληψης από τη συλλογή της Πινακοθήκης Τριτιακόφ. Это творение великого иконописца монаха Андрея Рублева. Είναι δημιούργημα του μεγάλου εικονογράφου Андрея Рублева. Андрей Рублев черпал свое вдохновение в том числе в культурном и религиозном наследии Византии, чьей духовной продолжательницей является Греция. Ο Андрей Рублев άντλησε την έμπνευση για τα έργα του, μεταξύ άλλων και στην πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά του Βυζαντίου, το οποίο συνεχίζει και η Ελλάδα σήμερα. Художник не только освоил отдельные элементы и приемы византийских мастеров, но и сумел их обогатить. Господин премьер-министр сейчас обратил внимание на такой русский стиль этой иконописи. Ο δημιουργός όχι μόνο πήρε την τεχνογνωσία και τους τρόπους δημιουργήσεως, αλλά και όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Πρωθυπουργός μόλις τώρα, προσέθεσε σε αυτό το λεγόμενο ρωσικό στυλ. Долгое время имя Андрея Рублева было известно только специалистам. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το όνομα του Андрея Рублева το ήξεραν μόνο οι ειδικοί. И лишь в 20 веке его творчество получило широкое признание. Και μόνο τον 20ο αιώνα τα δημιουργήματά του έγιναν γνωστά στο ευρύτερο κοινό. У нас сохранилось всего 5 его произведений, 5 икон. Σε εμάς διατηρήθηκαν μόνο 5 τέτοιες εικόνες. Вознесение Господне – одна из них. И анализы ту Христу είναι мия από αυτές. В ней проявилось свойственное художнику чувство гармонии, пластической уравновешенности. Σε αυτό μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό της τέχνης του Рублев, η αίσθηση της αρμονίας και της ισορροπίας. Икона была написана в начале
15 века в ходе восстановления Владимирского Успенского собора в городе Владимире. Αυτή η εικόνα τη δημιούργησε στις αρχές του 15ου αιώνα κατά την αναστήλωση του ναού της κοιμήσεως του Θεατόκου στην πόλη Βλαντίμιρ. И, конечно, хотел бы тоже отметить, что выставка проходит в рамках перекрестных годов России и Греции, о запуске которых мы объявили с президентом Греции в Москве в январе этого года. Και επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι τα εγγένεια της σημερινής έκθεσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ρωσίας-Ελλάδος, την έναρξη του οποίου ανακοινώσουμε μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Παυλόπουλο, κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα τον Ιανουάριο. Уверен, что это не последнее яркое событие в рамках этих многочисленных мероприятий. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τελευταία αξιοσημείωτη εκδήλωση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Я хочу поблагодарить и руководство Третьяковской галереи из Москвы за организацию выставки и, конечно, выразить признательность нашим греческим партнерам и друзьям, сотрудникам Музея византийского и христианского искусства Афин. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ, στους υπαλλήλους της Πινακοθήκης για την διοργάνωση της σημερινής έκθεσης και βεβαίως στους Έλληνες εταίρους μας, στους υπαλλήλους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας για αυτήν την έκθεση. Знаю, что произведения из вашего музея будут демонстрироваться в российских музеях в Москве, в Петербурге. Огромное вам за это спасибо. Уверен, что это вызовет очень большой интерес не только специалистов, но и всех любителей живописи и духовной живописи в частности. Είμαι σίγουρος ότι τα έργα από το μουσείο σας θα προκαλέσουν μεγάλο, θα εκτίθενται σε μουσεία της Ρωσίας, στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη και είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσουν ενδιαφέρον όχι μόνο των ειδικών αλλά και του ευρύτερου κοινού επειδή είναι φίλοι της τέχνης και ιδιαίτερα της πνευματικής τέχνης. Спасибо. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες, η προσφώνηση από την κυρία Δελαπόρτα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό και η αντιφώνηση από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.